Καλώ ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσει σε θέματα που μα απασχολούν και αφορούν στην υγεία μα. Είμαι η δημοσιογράφο Ελευθερία Γεωργάκαινα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλού. Είναι τα εμφυτεύματα δοντιών. Με τη βοήθεια του στοματικού, γναθοπροσωπικού χειρουργού Κωνσταντίνου Ψωμαδέρη, θα μάθουμε τι ακριβώ είναι αυτά, ποια είναι η διαδικασία εφαρμογή του, πόσο χρόνο απαιτούν και ποιο είναι το ποσοστό επιτυχία του. Παράλληλα, θα γνωρίζουμε και τη μέθοδο τη άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων, η οποία επιτυγχάνει εντυπωσιακά γρήγορα αποτελέσματα, επιταχύνοντα μια μέχρι χτε χρονοβόρα διαδικασία. Γεια σα, κύριε Ψωμαδέρη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μα. Γεια σα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ειδικεύεστε στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων, στην οποία έχετε πολυετή εμπειρία. Πότε ένα ασθενή χρειάζεται να καταφύγει σε αυτή την πρακτική. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε ασθενεί που του λείπουν τα δόντια, είτε ένα είτε όλα. Και είναι η πιο σωστή λύση, διότι με την τεχνική αυτή αντικαταστούμε τα φυσικά δόντια σαν να είναι, σαν να είναι πραγματικά, χωρί να επηρεάζουμε και να χαλάμε τα διπλανά. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε και πόσο χρόνο απαιτείται. Η διαδικασία πριν την ε, μέρα τη επέμβαση ε, 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 προποθέτει την μελέτη του περιστατικού, κλινική εξέταση, ακτινογραφίε, αξονικέ όπου χρειάζονται. Και όταν έρθει ο ασθενή στην καρέκλα, με τοπική αναισθησία ε, γίνεται η διαδικασία, η οποία είναι πάρα πολύ απλή, δια, διαρκεί περίπου μισή ώρα. Μόνο μισή ώρα, ε. Μόνο. Γιατί ξέρετε, όλοι ναι. εμεί το έχουμε κάπω στο μυαλό μα λίγο πιο τρομακτικό. Γιατί. Ε, γιατί μπορούμε, Γιατί είναι θέμα εξειδικευσή. Ε, ναι, ε, πραγματικά ένα αφήτεμα δεν παίρνει πάνω από μισή ώρα για να τοποθετηθεί. Και σε περιπτώσει ολική νοδότητας, δηλαδή σε ασθενεί που δεν έχουν κανένα δόντι, η διαδικασία δεν ξεπερνάει τη μία-μιά-μισή μία, ώρα τοποθετώντα τέσσερα-έξι εφητέματα. Για να αποκαταστήσουμε όλη την γνάθο, όλα τα δόντια. Καταπληκτικό. Μπορούν όλοι να δεχθούν εμφύτευμα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες ομάδες ατόμων που, που δεν επιτρέπεται. Σίγουρα υπάρχουν κάποιε αντενδείξεις και έχουν να κάνουν με την γενική υγεία του ασθενούς και όχι με την ηλικία. Το τονίζω αυτό γιατί πάρα πολλοί ασθενείς έρχονται σε, σε, σε εμά, ηλικιωμένοι, 80 ετών, 75-85, και ρωτάνε γιατρέ, μπορεί να βάλει ευθέματα σε τέτοια ηλικία. Ναι, είναι η απάντηση. Βεβαίω. Γιατί... Δεν παίζει ρόλο η ηλικία όχι, λοιπόν. Πολύ όχι. σοβαρό και αυτό που λέτε. Ε, αλλά έχει σημασία η γενική υγεία. Ε, Παραδείγματο χάρη ένα ε, διαβίτη, ένα ζάχαρο αρρύθμιστο, δεν μα επιτρέπει να βάλουμε φθέματα. το πάρα Πάρα πολύ κάπνισμα, δηλαδή δύο-τρία πακέτα, επίσης είναι απογορευτικά για να βάλουμε φυτέματα. Κατά Γιατί τα άλλα, το κάπνισμα? Διότι όπως το κάπνισμα κάνει κακό σε όλα, σε όλα τα αγγεία του σώματος, π.χ. στην καρδιά που μάλλον θα ξέρετε, έτσι κάνει κακό και στα αγκία της γνάθου. Και εφόσον τα αγκία της γνάθου δεν μπορούν να, να μεταφέρουν συστατικά ε, επούλωσης του οστού, τα φυτέματα αποτυχάνουν. Ε, μου απαντήσατε πως σίγουρα μπορεί να έχει κάποιος περισσότερα από ένα εμφυτεύματα. Βέβαια Σωστά, και μπορεί να γίνει και ταυτόχρονη τοποθέτηση Σωστά. Περισ... Σε περισσότερα Σωστά Έτσι. Το σύνθεση είναι σε μια συνέδρια να τελειώνουμε με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων Έχουμε να βάλουμε ένα, θα βάλουμε ένα. Έχουμε να βάλουμε 6, θα βάλουμε 6 Έχουμε να βάλουμε 12, θα βάλουμε 12 Σε μια μία, σε μία συνεδρία Και μετά πώς είναι ο ασθενής δηλαδή ναι. Μετά υπάρχει ένα ελαφρύ πρίξιμο για δύο-τρει μέρε, mm -hmm. το οποίο δεν συνδέεται με πόνο. Τι πιο πολλέ φορέ οι ασθενεί δεν παίρνουν ούτε ένα παυσίμπονο ή παίρνουν αντεπών ή μπορεί να χρειαστεί να πάρουν ένα πονστάν για δύο μέρε. Δεν είναι κάτι τραγικό. Δηλαδή ο πόνο ελέγχεται πλήρω με τα κλασικά παυσίμπονα. Το πιο στενάχωρο, να το πω έτσι, είναι το πρίξιμο. Ε, εντάξει, δύο μέρε. Είναι ε? για δύο-τρει ναι, μέρε. Ναι. Okay. Σε ποιε περιπτώσει μπορεί να αποτύχει η τοποθέτηση ενό εμφυτεύματο, Δηλαδή, ποιοι είναι οι παράγοντε που παίζουν ρόλο. Αν εξαιρέσουμε τις, ε, την κακή τεχνική ή την μη, κα, μη σωστή επιλογή του περιστατικού, ανάλογα με την γενική υγεία, όπω σα είπα, υπάρχει ένα 2% παγκοσμίω αποτυχία των εφητεμάτων που ε, οφείλεται στην ιδιοσυγκρασία του ασθενού. Τι εννοείτε. Εννοώ ότι σε έναν υγιή ασθενή που δεν καπνίζει και όλα έχουν γίνει σωστά, υπάρχει ένα ποστό διο, μια πιθανότητα 2% να αποτύχει το εφήτευμα. Τι σημαίνει να αποτύχει. Σημαίνει ότι ούτε θα πονήσει ο ασθενή, ούτε θα πριστεί, ούτε θα παθεί κάτι. Θα πρέπει να το βγάλουμε το εφητεμα και να ξαναβάλουμε ένα καινούριο 2%. but θα πρέπει όταν επιτύχεται φύτεμα να είναι σταθερό, και, σταθερό στην γνάθο για, για να στηρίξει το δόντι. Συγγνώμη, αυτό που, που δεν καταλαβαίνει το εξή. Πώ βλέπω ότι δεν πέτυχε, αφού ούτε πονάω, ούτε πώ θα το, το καταλάβω. το βλέπει ο γιατρό. Μετά εμεί ελέγχουμε τη σταθερότητα του εφτέματο στη Γνάθο. Θα πρέπει το να είναι σταθερό. Μετά από πόσο καιρό από την. Είτε μία μέρα, όπω είπαμε, παρακάτω, είτε μετά από τρει-τέσσερι μήνε. Θα πρέπει το εφτέμα να είναι σταθερό. Τρει-τέσσερι μήνε Θα πρέπει το εφτέμα να είναι σταθερό. Να μην κουνιέται. Ακριβώ. Τότε είναι έτοιμο να δεχτεί το δόντι από πάνω. Εάν κουνιέται το βγάζουμε και βάζουμε ένα άλλο Πάλι όμως δεν θα αποτύχει και το... Ε, μιλώντας σύμφωνα με σπιθανότητα έχουμε το 2% του 2% είναι απειροελάχιστο Τη δεύτερη α, φορά α, ε, okay, okay. Για πείτε μου γιατρέ τι είναι η άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων την οποία εσείς εφαρμόζετε Ισχύει ότι αυτή επιτυγχάνει την ολοκλήρωση διαδικασίας πολύ γρήγορα ε, ναι. Τι χρόνος να μας πείτε επίση ναι. απαιτεί τον πριν το πολύ γρήγορα είναι μία μέρα. Τόσο πολύ γρήγορα είναι. Ναι, εξαιρετικά γρήγορα και μάλιστα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε τη σημερινή εποχή στην εφητεματολογία. Τι σημαίνει αυτό. Έρχεται κάποιο ασθενή που δεν έχει κανένα δόντιο στο δόμα του, ή του λύπου είναι πέντε δόντια ή δέκα, α πούμε, κανένα που είναι και πιο εντυπωσιακό. Ε, γίνεται μια προετοιμασία ε, με κάποια αποτυπώματα που παίρνουμε πριν την επέμβαση, κάνα δύο μέρε πριν. Γίνεται η επέμβαση, η οποία διαρκεί όπω σα είπα μία-μία-μισή ώρα και την επόμενη ακριβώ ημέρα έχει δόντια ακίνητα, όμορφα, ε, ε, σταθερά, στη γνάθο του και φεύγει. Ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά ισχύει. Μα, μα γι' αυτό όμως σας ε, έχουμε εδώ ναι. γιατρές σήμερα, για να μας πείτε αυτό. Ενώ στο παρελθόν ναι. πριν ε, την... Άμιση Ακριβώς. Πόσο ήταν ο χρόνο που απαιτείται. Ο συνήθι χρόνο τη όστο ενσωμάτωση, δηλαδή ο χρόνο που περιμένουμε για να κολλήσει, για να πετύχει το φύτο με το κόκαλο, είναι τρει με τέσσερι μήνε. Συνεχίζουμε και σήμερα να, να, κάνουμε αυτή τη μέθοδο, αλλά σε τι πιο πολλέ περιπτώσει μπορούμε να κάνουμε την άμεση φόρτιση. Δεν έχει καταργηθεί δηλαδή η κλασική μέθοδο. Απλώ όταν μπορούμε, κάνουμε την άμεση φόρτιση. Τι εννοείται όταν μπορούμε. Θα πρέπει να τηρούνται κάποιε προποθέσει. Πέρα από τη γενική υγεία που έχουμε και τα λοιπά, θα πρέπει το, το οστικό υπόστρωμα να είναι ικανό να, να συγκρατήσει με κάποια συγκεκριμένη δύναμη τα ευθέματα και να γίνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μια ειδική τεχνική. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι απλό να μα εξηγήσετε τι είναι η άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων. Ωραία. Φόρτιση εμφυτευμάτων ονομάζεται όταν βάζουμε το δόντι επάνω στο εφίτευμα, δηλαδή το φορτίζουμε με δύναμη. Δηλαδή μπορεί το εφίτευμα να δεχτεί δυνάμει στη δύναμη δυνάμεις, τη δυνάμει μάσση. Να μασίσουμε με αυτό Βέβαια. το δόντιο. Το άμεση πάει στο χρόνο. Αντί να το κάνουμε σε τρει-τέσσερι μήνε, το κάνουμε σε μία μέρα. Δηλαδή μετά από μία μέρα μασθανίζει εκεί το δόντι και, και μασάει. Μάλιστα. Ε, ε, Εκτό από την ταχύτητα αποκατάσταση, ναι. υπάρχει κάποιο άλλο πλεονέκτημα στην άμεση φόρτιση. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι το, το τεράστιο πλεονέκτημα είναι αυτό. Ότι σε μία μέρα υπάρχουν εδώ. Και ούτω ή άλλω δεν πονάς αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σίγουρα δεν υπάρχει μειονέκτημα. Σίγουρα δεν υπάρχει. Mm. Ε, στο ιατρείο σα εφαρμόζεται και ρομποτική χειρουργική εμφυτευμάτων. Σωστά. Μιλήστε μας γι' αυτό. Λοιπόν, με βάση κάποιες εξετάσεις που κάνουμε στον ασθενή μας, φωτογραφίες, αξονικές τομογραφίες, αποτυπώματα, τα φορτώνουμε όλα αυτά σε ένα ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή, μελετάμε τις θέσεις, τις ιδανικές θέσεις που πρέπει να μπουν τα εφητεύματα και με βαση εναν ένα, έναν εκτυπωτή 3D εκτυπώνεται ένα, ένας οδηγός, το πούμε έτσι, ένα πατρόν, τον οποίο εμείς στη συνέχεια μεταφέρουμε στο στόμα και μας επιτρέπει να βάλουμε μέσα από συγκεκριμένε με συγκεκριμένη κατεύθυνση και μοίρε και μήκο, τα Φυτεύματα, ε, με χειρουργική ακρίβεια χιλιοστού. Άρα η ρομποτική Α, χειρουργική ναι. προηγείται. Ακριβώ. Η... Αντικαθιστά τη δικιά μα τη μελέτη, την ανθρώπινη μελέτη και μα σερβίρει έτοιμο το αποτέλεσμα και εμεί απλώ κάνουμε. Δεν γίνεται κανένα λάθο. Ακριβώ. Λάθο δεν γίνεται έτσι κι αλλιώ να το να ναι. <laughs> Αλλά είναι προφανώ πολύ καλύτερο με αυτόν τον τρόπο. Πότε μπορεί να, να φάει, να μασίσει κάποιο mm -hmm. μετά την επέμβαση, σε πόσο, σε πόσο χρόνο το που θα φύγει από το γιατρό, μπορεί να φάει. Αρκεί να είναι κρύα και μαλακά για δύο μέρε. Μόνο αυτό για δύο μέρε. Τσίχλα, αυτό. πότε θα φάει. Την ίδια μέρα. Καταπληκτικό. <laughs> να σα πω γιατρέ. Στην ναι. Ελλάδα τα προσέχουμε τα δόντια μας σε σχέση με άλλε χώρε. Τι διαπιστώνεται από την, απ την πολυετή πείρα ναι. Τι πάστα δοντιών έχουμε. Αχ, να το πάω ανάποδα. Πω. Να πω ότι η πάστα των δοντιών μπορεί σε άλλου ανθρώπου να είναι καλή ή κακή, αλλά αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι η πρόληψη. Μπορεί κάποιο άνθρωπο να έχει τη χειρότερη πάστα δοντιών και να τα βοηθήσει πρωιυράδι και να μην, έχει, να μην χρειάζεται ούτε σφράγισμα που λέει ο λόγο. Και άλλο άνθρωπο που έχει πολύ καλή πάστα δοντιών να μην τα προσέχει ποτέ και, προσέχει ποτέ και να φτάσει στη λύση των εφητεμάτων κάποια στιγμή. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, θα λέγατε ότι είμαστε κάπου στη μέση. Σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα από, ε, ε, από χώρε υποανάπτυξη και πλησιάζουμε τα τελευταία 20 ετία τις αναπτυγμένες χώρες στην πρόληψη και στην υγεία των δοντιών που η οποία πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ φθηνή η πρόληψη είναι πολύ πολύ φθηνή και πολύ πολύ ανώδυνη η οποία είναι βούρτσισμα βούρτσμα πρωί-βράδυ. Ακριβώ και κάθε έξι μήνε στον αντίατρό σα. Καθαρισμό. Και καθαρισμό, απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μα. Κι εγώ, κι εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε. Εμεί θα επανέλθουμε σύντομα με νέο Dr. Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σα απασχολούν όλου. Μην ξεχάσετε να μα ακολουθήσετε στο Spotify και τα Google Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μα επεισόδια. Και να θυμάστε, με το Doctor Anytime είστε σε καλά χέρια.